Μοιράστηκες με τη μητέρα σου το κρεβάτι της τροπής. Ανήμωνο, δεν θέλω που τα πω ξένε, αλλά αυτές σημείο από μένα είναι γεννάδες. Τι λες? Δυο πόρε, δυο καμάρε. Ο δύο! Γύπνανο από τους τόνους της σκυλιάς τους ίδιας την ημέρα μου και η αίμα μου. Δηλαδή, είτε χώρες και δύο αδελφές μαζί του πατέρα μου σκοτή φρίκη. Χιλιάδες εσύ φορές έχω και ξανά και ξανά και με χτυπούν. Επέφερε. Επέφερα τόσο που δεν μπορώ να ξεχάσω. Το προκάλεσα. Δεν το προκάλεσα. Εγώ το δεμός. Για τη βοήθεια που προσέφερα. Ομολογία. Μα το δεμός. Θα σου εξηγήσω. Πραγματικά σκότωσε εκείνους που πήγανε να με σκοτώσουν. Σύμφωνα με τον νόμο είμαι αθώος. Χωρίς να ξέρω πως ήταν ο πατέρας μου το έκανα. Όμως να ο βασιλιάς μας, ο γιος του Αιγαίου, ο Θησέας, έρχεται κατά την επιθυμία σου για το σκοπό που τον κάλεσε. Από πολλούς έχω άκουσει στο παρελθόν για την αιματοδομένη επίφλωση των ματιών σου. Κι έτσι μου είσαι γνωστός για του Λάιου. Αλλά και τώρα, τη διαδρομή μου μέχρι εδώ, άκουσα για σένα και σ' αναγνωρίζω πολύ καλύτερα. Γιατί με τα ρούχα σου και η αξιολύπητη όψη σου που φανερώνουν πως είσαι πραγματικά αυτός που νομίζω. Και νιώθοντας συμπόνια για σένα, θέλω να σε ρωτήσω ή τίποτα, για ποιο πράγμα ήρθες να εκτελέψεις σε μένα και την πόλη. Και εσύ ο ίδιος. Η δύστυχη κοπέλα που σε φροντίζει. Εξήγησέ μου, γιατί μόνο αν είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα μου ζητήσεις, δεν θα μπορέσω να σε ικανοποιήσω. Εγώ που και ο ίδιος ξέρω, ανατράφηκα σε ξένο σπίτι, όπως ακριβώς και εσύ. Και που σε πολλές περιπτώσεις, δείξω ότι δίνεψα τη ζωή μου σε ξένη χώρα, ο άλλος κανείς. Έτσι που είναι αδύνατον, σε ξένο όπως είσαι εσύ τώρα, να γυρίσω την πλάτη. Να μην κάνω κάτι για να τον βοηθήσω.